καταλάβουν ότι μόνο μέσα από τον αγώνα, μόνο μέσα από τον αγώνα, το δυναμικό αγώνα, έχουμε μέλλον και θα κερδίσουμε κάποια πράγματα. Ούτως ή άλλως και ο υπουργός ο ίδιος, και σήμερα βγήκε σε ένα κανάλι και έκανε δηλώσεις, ότι έχει καλές προθέσεις. Αυτές τις καλές προθέσεις να είμαστε εδώ στο δρόμο για να γίνουν πράξη. Χορτάσαμε από καλές προθέσεις. Αν δεν ήξερε ο υπουργός ότι υπάρχουν ανοιχτές τιμές για το βαμβάκι όπως και για τα άλλα αγροκτηνοτροφικά προϊόντα, λυπούμαστε για τον ίδιο τον υπουργό. Θα μπορούσε να κάνει όποιες κινήσεις έπρεπε να κάνει, να τις έχει κάνει από το Σεπτέμβριο. Δεν τις έχει κάνει, εμείς είμαστε εδώ, περιμένουμε τελευταία στιγμή να δούμε πράξη. Τα 57 λεπτά που είναι η τιμή του βαμβακιού να τα πάρει ο παραγωγός και όχι αυτός που τον εκμεταλλεύεται. Θέλουμε πίσω τα κλεμμένα μας λεφτά, εδώ και τώρα, γι' αυτό είμαστε στον δρόμο. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε αυτά που μας κλέβουν. Φτάνει πια ο εμπυκνός και η κοροϊδία. Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ένα βιώσιμο εισόδημα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν μπορεί να δίνει όλα τα κέρδη στις βιομηχανίες και μέσα από την τιμή που δεν υπάρχει και είναι χαμηλή και μέσα από τα αυξημένα εφόδια και να φτάνει στη λαϊκή κατανάλωση πανάκριβα. Εδώ και τώρα διεκδικούμε λύσεις. Είμαστε εδώ γιατί πραγματικά έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Καλούμε και τους άλλους αγρότες, συναδέλφους, ακόμα και τα άλλα λαϊκά στρώματα. Δεν πρέπει να πειράσει ο κοινωνικός αυτοματισμός που έβαλε ήδη μπροστά με δηλώσεις η κυβέρνηση. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε κανένα πρόβλημα. Γιατί είμαστε στο ίδιο μετερίζει και οι εργαζόμενοι και εδώ οι αγρότες που παλεύουμε. Έχουμε μπροστά μας τη λυκοσυμμαχία των βιομηχάνων και των οικοκυστών που πραγματικά μας κλέβουν τον υδρότα μας. Εδώ και τώρα. Τιμές ικανοποιητικές, το αίτημά μας είναι κατώτατες συγκεκριμένες τιμές με βάση το κόστος της παραγωγής που έχουμε, με βάση ότι θέλουμε ένα εισόδημα που να επιβιώσουμε εμείς και η οικογένειά μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Και πραγματικά αυτό το προϊόν που εμείς παράγουμε πρέπει να φτάνει και στη λαϊκή κατανάλωση χωρίς την σκοκέρδεια των μεγάλων βιομηχανιών. Αυτή είναι η αντίπαλή μας και από αυτούς διεκδικούμε λύσεις εδώ και τώρα. Παράστηση διαμαρτυρίας μετά και από την συνάντηση που είχαμε στην Αθήνα με το Υπουργείο και θέσαμε τα αιτήματά μας για τα οποία απάντηση δεν πήραμε. Αυτό μας αναγκάζει να βγούμε στον δρόμο προειδοποιητικά σήμερα για να σκύψουν πάνω στα προβλήματα και να δουν πρώτον το κατάσχετο που είπαμε ότι μπορεί να ισχύσει. Θέλουμε 15.000 ευρώ όπως έχει κάθε Έλληνας πολίτης από 1.250 ευρώ το μήνα, αυτό ζητάμε και εμείς. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο που ήδη έχει δοθεί στις τάξεις όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες και οι ξενοδόχοι, οι φοπλιστές. Πάντα το ίδιο ζητάμε και εμείς ως παραγωγή αγρότες Έλληνες, γιατί δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε Ευρωπαίους συναδέλφους μας οι οποίοι το παίρνουν με 60 λεπτά και εμείς το παίρνουμε με ένα 40 και ένα 50. Αυτά τα πράγματα μας αναγκάζουν να βγούμε στον δρόμο. Περιμένουμε από την κυβέρνηση να σκύψει τα προβλήματά μας, να στηρίξει τις τιμές των προϊόντων που έχουν καταρρεύσει, όπως είναι το βαμβάκι, να δει προγράμματα όπως στην δικιά μας περιοχή, μας καίνε το πρόγραμμα της μικρορύπανσης και να δώσει άμεσα λύσεις. Διαφορετικά, εμείς δηλώνουμε την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε τις αγροτικές κινητοποιήσεις μέχρι να δοθεί κάποια λύση. Συμβολικά βγήκαμε σήμερα στον δρόμο για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στις απαντήσεις του Υπουργού Γεωργίας στην πρόσφατη συνάντησή μας. Εχμήν είναι οι ανοιχτές τιμές και οι χαμηλές τιμές στο βαμβάκι, το κόστος παραγωγής και πλήθος άλλων προβλημάτων. Θα σταματήσουμε όμως το βαμβάκι γιατί θεωρούμε ότι είναι η υπεκφυγή του Υπουργού η επίκληση της διεπαγγελματικής βάμβακος και η επόμενη συνάντησή του, δεδομένου ότι υπάρχει ακαδημαϊκός χαρακτήρας μόνον στην διεπαγγελματική, την πλειοψηφία την έχουν οι εκοκιστές βιομήχανοι, τους οποίους χαϊδεύει τα αυτιά συνέχεια εδώ και πάρα πολύ καιρό, με αποτέλεσμα μόνον ο αγώνας θα δικαιώσει τις λύσεις τις οποίες περιμένουμε. Δεν πάει άλλο. Δεν αντέχουμε. Το εναπομείναν εισόδημα
καθώς το 55% φεύγει σε φορολογία και ασφαλιστικό, δεν μας καλύπτει με βάση τις τιμές και το εισόδημα που απομένουν με το κόστος παραγωγής. Θεωρώ ότι τον Γενάρη οι απαντήσεις τις οποίες θα δώσουν οι αγρότες την πρόκληση του Υπουργού Γεωργίας σύμφωνα με τις απαντήσεις τους θα είναι τέτοια που θα του αξίζει και θα του αρμόζει. Συμπέρασμα, δεν αντέχουμε άλλο. Έχουν ληστέψει τον κόπο, το μόχθο και τον υδρότα μας. Θέλουμε να πάρουμε στα χέρια το δικαίωμα μας. Ευχαριστώ πολύ.